σημερινό παιχνίδι ήταν κατά κύριο λόγο προπονητικού χαρακτήρα για μας. Είδαμε πολλά. Εγώ είδα πολλά κομμάτια φυσικής κατάστασης που ήθελα. Φυσικά και ο coach είδε πιο πολύ τα τεχνικοτακτικά κομμάτια. Εντάξει, νομίζω η ομάδα κέρδισε εύκολα. Ήμασταν, θεωρώ, 2-3 ταχύτητες πάνω. Το Κρυονέρι, χωρίς να θέλω να υποτιμήσω κανέναν αντίπαλο. Να μιλάμε ρεαλιστικά. Εντάξει, από το σημερινό παιχνίδι είμαστε ευχαριστημένοι. Αυξήθηκε και λίγο η ψυχολογία της ομάδος, γιατί προχωρούμαστε από 3 αρνητικά αποτελέσματα. Η ομάδα είναι καλή, το ξέρουμε, το πιστεύουμε, και εγώ και ο coach και η διοίκηση και το υπόλοιπο προγραμματικό επιτελείο. Το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να δουλέψουμε πολύ σκληρά για τη συνέχεια της εθνικής κατηγορίας. Ένα σχόλιο για τα νέα παιδιά που αγωνιστήκαν σήμερα και πώς τα βλέπεις? Εντάξει, στόχος της ομάδας ανέκαθεν, γι' αυτό και έχουμε και την Β' ομάδα, η οποία δουλεύει απομονωμένα μόνο σε αυτό το κομμάτι, δηλαδή στο να βγουν παιδιά νέα από τις ακαδημίες, είναι αυτός. Αλλά όπως βλέπετε η ομάδα δουλεύει από το τελευταίο κλιμάκιο των ακαδημιών μέχρι την πρώτη ομάδα, ας πούμε, που είναι στην ΓΑΜΑ Εθνική, με το σκοπό να βγάζει παιδιά εκτός από το να πρωταγωνιστεί σε κάθε κατηγορία. Όπως είδατε, η εντεκάδα στο δεύτερο ημίχρονο απαρτιζόταν από πολλά παιδιά που είναι γεννηθείς άνω των 2000-2002. Ένα σχόλιο για το επόμενο παιχνίδι απέναντι στο Πανεπιστημιακό. Εντάξει, είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Εγώ προσωπικώς το θεωρώ ίσως το πιο δύσκολο μέχρι στιγμής. Αλλά να σας πω την αλήθεια, πιστεύω ότι αν η ομάδα είναι όπως πρέπει να είναι, δηλαδή καλή, πιστεύω πολύ στα παιδιά, πιστεύω πολύ στην ομάδα, πιστεύω πολύ στον προπονητή και στη διοίκηση, δεν έχουμε να φοβηθούμε κανέναν αντίπαλο. Το λέω και το εννοώ. Μπορούμε να πάρουμε μέχρι και νίκη την Κυριακή, άμα η ομάδα είναι σοβαρή όπως ήταν με τα Σπάτα και με τον Νέαντα. Το πιστεύω και θεωρώ ότι θα έχουμε θετικό αποτέλεσμα την Κυριακή. Η ψυχολογία μας από σήμερα είναι διαφορετική και είναι ανυψωμένη.